Αύξηση κατά 1,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφάνισε ο αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού. Ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των μακροχρόνια ανέργων και μικρή μείωση των επιδομάτων ανεργία. Οι έξι στου 10 ανέργου ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα από 30 έω 54 ετών, ενώ το 90% είναι Έλληνε υπήκοοι. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, ποσοστό 42,48% είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του για χρονικό διάστημα ίσο και μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ ποσοστό 57,52% είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Η φωτιά τη νύχτα πέρασε από τα αρμόλια και έφτασε μέχρι το πυργί καίγοντα αρκετά μαστιχόδεντρα, αλλά ευτυχώ σώθηκε το μεγαλύτερο μέρο των καλλιεργειών. Η καταστροφή στα μαστιχόδεντρα αγγίζει ή και ξεπερνά το 30% τη παραγωγή. Πλέον ο άνεμο έχει αλλάξει κατεύθυνση και κινείται βόρεια με κατεύθυνση την περιοχή από όπου ξέσπασε αρχικά, δηλαδή τι καριέ. Ωστόσο, η κατεύθυνση των ανέμων είναι τέτοια που ανοίγει νέα μέτωπα σε νέε κατευθύνσει. Η άνεμοι και σήμερα είναι εντάσιο οκτώμπο φόρ, καθιστώντα και σήμερα εντελώ αδύνατη την κατάσβεση τη πυρκαγιά, ενώ ενδεικτικό τη κατάσταση το πικρατή είναι πως πλέον από αέρος επιχειρούν μόνο ελικόπτερα και συγκεκριμένα 5 ελικόπτερα και 2 συνού του στρατού. Η έκταση της καταστροφής ξεπερνά πλέον και τα 70.000 στρέμματα ενώ στα μέτωπα επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 50 οχήματα, 110 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 50 θελοντέ και 79 στρατιώτες. Λίγε ημέρε μετά την κακοποίηση τη 15χρονη στην παραλία τη Χρυσή Ακτή από έναν Πακιστανό και την δολοφονία του άτυχου ταξιτζή έξω από την Αλφα στην καρδιά του νησιού, μία νέα είδηση έρχεται να αναστατώσει και πάλι το πανέμορφο νησί τη Πάρου. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ τη περασμένη Κυριακή όταν ένα παραθεριστή τηλεφώνησε από την παραλία Πυρκάκη στην αστυνομία και είπε πω μπροστά του υπήρχαν ανθρώπινα οστά. Άνδρε του λιμενικού και αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρα που του περίμενε έλεγε την αλήθεια. Στο χώρο υπήρχαν 8 τεμάχοι ανθρώπινων οστών διαφόρων μεγεθών που δεν είχε ξεκριβεί. ...από ποια μέρη του σώματος προέρχονται ούτε αν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα. Τα οστά περισυλλέχθηκαν για να μεταφερθούν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση... ...ώστε να εξεκριβωθούν ο χρόνος θανάτου, το φύλλο και η ηλικία του θύματος. Από την ερχόμενη Πέμπτη, η Δράρα θα χτυπήσει κόκκινο με του ανέμου στο Αιγαίο να εξασθενούν και να μην ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει του 39 και του 40 βαθμού Κελσίου από την Πέμπτη μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ στη Θεσσαλονίκη, ο Ιδράργυρο για το αντίστοιχο πενθήμερο θα αγγίξει του 39 βαθμού. Στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 34 έω και 36 βαθμού Κελσίου, με την υψηλότερη θερμοκρασία να σημειώνεται στη Δράμα. Όπω προκύπτει από το αρχείο δεδομένων του Μετεωρολογικού Σταθμού του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών, ο φετινό Ιούνιο και Ιούλιο ήταν οι ζεστοί στον των τελευταίων 100 χρόνων. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία τον Ιούλιο άγγιξε του 36,9 βαθμού Κελσίου, ήταν δηλαδή 4,6 βαθμού υψηλότερη από το μέσο όρο τη μέγιστη θερμοκρασία που επικρατεί αυτό το μήνα. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα γνωρίζουν 110.000 υποψήφοι αν θα περάσουν τελικά το κατόφλι κάποιου ΑΕ ή σε λίγε ημέρε. Σύμφωνα με την καθημερινή, η καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσή του είναι 28 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα έω τώρα στοιχεία, μεγάλο είναι ο ανταγωνισμό για τι σχολέ τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώ οι υποψήφοι λαμβάνουν υπόψη του πολύ σοβαρά και το κόστο διαμονή μακριά από τον τόπο κατοικία του. Άνοδο αναμένεται στην πλειονότητα των σχολών που εντάσσονται στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, νομικέ, φιλολογικέ, ψυχολογίε, παιδαγωγικέ, ενώ αντίθετα τα Ξενόγλωσσα τμήματα θα υποχωρήσουν εξαιτία των χειρότερων επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα των ξένων γλωσσών. Αισθητή πτώση αναμένεται στι φυσικομαθηματικέ σχολέ του δεύτερου πεδίου, όπω και στα πολυτεχνικά τμήματα, η οποία θα είναι μικρότερη στα τμήματα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν αποκλείεται να υπάρξει οριακή άνοδο στι ήδη υψηλέ βάσει των ιατρικών σχολών του τρίτου πεδίου. Στα περσινά επίπεδα θα κοιμανθούν οι βάσει στα οικονομικά τμήματα, ενώ για ορισμένα περιζήτητα τμήματα ίσω υπάρξει άνοδο λόγω των πολύ καλών επιδόσεων στο μάθημα των αρχών οικονομική θεωρία.